Περιέργεια. Το θέμα που έχουμε αναγγείλει. Έχουμε μαζί μας για δεύτερη φορά τον κύριο Δημήτρη Αντωνίου, γιατρό χειρουργό ογκολόγο. Μας έχει έρθει από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, κύριε Κοή. Γιατρέ, θα ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μια που η επαφή μας είχε να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι μια από τις τράπεζες η οποία πηγαίνει προς ιδιωτικοποίηση. Είναι όμως μια τράπεζα για την οποία ανησυχούν πάρα πολλοί αγρότες, δεδομένου ότι περίπου το 65% της αγροτικής γης είναι υποθηκευμένο από την Αγροτική Τράπεζα από τα δάνεια που έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι. Εσείς, σε μια αγωγή αποζημίωσης για βλάβη ξένης περιουσίας και η αποζημίωση ειδικής βλάβης από δικοπραξία, που προφανώς έχει να κάνει με κάποιο προσωπικό σας θέμα, ενώπιον του πολυμελούς εδώ του πρωτοδικείου της Αθήνας, λέτε πράγματα μέσα τα οποία μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Δηλαδή, εκτιμάτε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν είναι σύνομη η υποθήκευση αγροτικής γης, ή κάνω λάθος? Είναι παράνομη, συνιστά απάτη, συρροή. Αληθινή συρροή απάτης και υπεξαίρεσης της περιουσίας του ελληνικού λαού. Δηλαδή του αγρότη, εν προκειμένου. Του αγρότη. Μιλάω νομικά τώρα και η κυρία Λιμπεράκη με καταλαβαίνει. Δύο εγκλήματα διαπράττονται ταυτόχρονα. Και απάτη, κυρία Αντωνίου, και υπεξαίρεση. Θέλετε να μας εξηγήσετε? Θα σας εξηγήσω, μάλιστα. Το 1929 λοιπόν ιδρύθηκε. Συγγνώμη, πριν μπούμε σε αυτό, γιατί είχα την χαρά να διαβάσω τα όσα σημειώσατε. Ωστόσο, επειδή αν το ξεκίνησατε από το 1929, πιστεύω θα μπερδευτούν πολλοί οι τηλεθεατές μας. Η βασική ιδέα στην οποία βασίζεστε είναι πια ότι η Αγροτική Τράπεζα δεν δικαιούται να εγγράφει υποθήκες όταν χορηγεί δάνεια αγροτικά. Δεν δικαιούται να εγγράφει υποθήκες και να προβαίνει σε κατασχέσεις χωρίς δικαστική απόφαση όπως κάνει τώρα. Διότι τώρα εγγράφει υποθήκες στο υποθηκοφυλακείο και προβαίνει σε κατασχέσεις και μετέπειτα σε πληστηριασμούς χωρίς δικαστική απόφαση. Αυτό δεν υπάρχει, το δικαίωμα αυτό δεν υπάρχει ούτε για τις δηλαδή άλλες τράπεζες. Δηλαδή για το δεύτερο σκέλος έχετε τις νομικές αντιρρήσεις, γιατί το να εγγραφεί υποθήκη με ένα κομμάτι γης είναι αυτονόητο. Συμφωνώ. Η εγγραφή υποθήκη μπορεί να γίνει συνενετικά ή με αντιδικία. Αν γίνει συνενετικά, εντάξει. Δεν θα το πάρει το δάνειο. Όταν παίρνει κάποιος ένα δάνειο, προφανώς. Όχι πάντα. Μα όχι πάντα. Όπως εγώ πήρα ένα δάνειο 3.000 ευρώ, καταναλωτικό δάνειο, και δεν υπογράψαμε καμιά υποθήκη συνενετική. Η υποθήκη ενεγράφει καταναγκαστικά παράνομα, χωρίς δικαστική απόφαση και μάλιστα, κύριε Κουίκ και κύριες και κύριοι, χωρίς την παρουσία μου, ερήμην και εναγνία μου. Όπως γίνεται σε εκατομμύρια αγρότες. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πήρε το δάνειο των 3.000 ευρώ και ανακαλύψετε ότι είχαν παρακάμψει τις υπογραφές σας. Ανακάλυψα πρώτα, κύριε Κουίκ, ότι το δάνειό μου αυτό, στο δάνειό μου αυτό επιβάλλεται ένα επιτόκιο ακαθόριστον. Μα κάπου υπογράψατε, δεν διαβάσατε το κείμενο? Ναι, το υπέγραψα, αλλά δεν μήπως λεπτομέρεια το επιτοκίο, διότι στο θέμα, στην παράγραφο του επιτοκίου ήταν κενό. Δεν υπήρχε καθορισμός επιτοκίου. Και πώς υπογράψατε εσείς που είστε ψήρας αυτά όταν ήταν κενό εκεί? Το εκμεταλλεύτηκα υπέρ μου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν πλήρωνα τόκους. Αφού δεν υπήρχε μέσα τόκους καθορισμένος, δεν πλήρωνα τόκους. Μάλιστα. Το καταλάβατε? Απόλυτα. Έτσι λοιπόν. Ο εγκληματίας, υπάρχουν και άλλοι πιο έξυπνοι από αυτούς. Πάω τώρα στην ουσία. Από το 1929 λοιπόν η Αγροτική Τράπεζα από τις ιδρύσεώς της ήταν ένα κοινοφελές οργανισμός. Έτσι ήταν ο αρχικός της σχεδιασμός και ο σκοπός ίδρυσής της. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, για την ανάπτυξη της γεωργίας υποτίθεται, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν με έναν συγκεκριμένο λόγο το 1929 που ήταν ο ιδρυτικός της νόμος, της παρήχοντο, κυρίες και κύριοι, ορισμένα δικονομικά προνόμια, τα οποία δεν τα είχαν οι άλλες τράπεζες, καμία άλλη ανώνυμη εταιρεία και ούτε βέβαια οι ιδιώτες. Σε τι σύνιστα τώρα αυτά τα δικονομικά προνόμια? Στην απλούστευση εγγραφής υποθήκης ή κατασχέσεων. Η κατάσχεση, όπως ξέρετε, είναι η αρχή της εκτέλεσης και του πληστηριασμού. Η υποθήκη και η κατάσχεση, η υποθήκη γίνεται ή συνενετικά, όπως είπα, ή με αντιδικία, που σημαίνει ότι πάνε και οι δύο αντίδικοι στο δικαστήριο και αντιδικούνε. Και βγαίνει μια δικαστική απόφαση. Η δε κατάσχεση γίνεται πάντα αναγκαστικά. Γι' αυτό λέγεται αναγκαστική εκτέλεση. Η κατάσχεση λοιπόν στις όλες τις άλλες ανώνυμες εταιρείες και ιδιώτες γίνεται μόνον με δικαστική απόφαση. Στην Αγροτική Τράπεζα λοιπόν είχε δοθεί το δικαίωμα από το 1929 αυτές τις δύο εμπράγματες ασφαλίσεις να τις κάνει
χωρίς δικαστική απόφαση, κύριε Κουίκ, μόνο με την επίδειξη στο συμβολιογράφο ή στο δικαστικό επιμελητή του συμβολέου και τον ισχυρισμό, τον μονομερή της τραπέζης του δικηγόρου της, του εκπροσώπου της, ότι ο κύριος Κουίκ είναι ληξιπρόθεσμα ο φυλέκτης, δεν έχει πληρώσει το δάνειό του. Κύριε Αντωνίου. Μόνο. Α, συγγνώμη. Να συνεχίσω λίγο. Ναι, αλλά γιατί πρέπει να κάνουμε και ένα διάλογο, γιατί αλλιώς εμείς καταργούμεθα και θα πρέπει να κάτσουμε να ακούμε μια διάλεξή σας εδώ. Λοιπόν, πολύ απλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Εσείς είστε ένας γιατρός ογκολόγος. Κάνετε ένα θέμα άλλο με τους 300 και το μνημόνιο. Τώρα ξαφνικά εμφανίζεστε εδώ και μας μιλάτε για την αχρονητική και για τα ενικοπόθηκα δάνεια και αν είναι αυτά δίκαιο να πηγαίνουν μέσω δικαστικής διαδικασίας ή να αποφασίσει μόνη σου τράπεζα. Ποιο νόμο συμφέρον έχετε και γιατί ασχολείστε έτσι. Μου εμφανίζεστε λίγο πολυπράγμων. Ακριβώς και υπερηφανεύουμε γι' αυτό. Γιατί, κύριε Παπαδόπουλε, η Βουλή, η πολιτική πράξη έχει καταντήσει έγκλημα. Η Βουλή μέσα παράγει μόνο έγκλημα. Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Αφήστε τώρα, να ολοκληρώσω. Μας πάτε από το ένα στο θέμα στο άλλο. Όχι, καθόλου. Έχω ένομο συμφέρον σαν πολίτης να προστατεύσω την τιμή μου πρώτα απ' όλα, την αξιοπρέπειά μου και την περιουσία μου. Δεν είστε αγρότης όμως. Τι σχέση έχει. Εγώ πήρα ένα καταναλωτικό δάνειο. Η Αγροτική Τράπεζα πλέον είναι Εμπορική Τράπεζα, κυρία Παπαδόπουλε. Δεν είναι Αγροτική Τράπεζα. Το όνομά της έχει κρατήσει. Μα από το 1990 είναι ανώνυμος εταιρεία, είναι Εμπορική Τράπεζα. Έχει μπει στο χρηματιστήριο. Δεν δίνει μόνο καταναλωτικά δάνεια στους αγρότες. Δίνει δάνεια και για σπίτια και για καταναλωτικά δάνεια. Δεν το ξέρετε προφανώς. Τώρα 1990... με άλλους όρους θα δίνει από τι άλλες οι εμπορικές τράπεζες. Αν αφήσετε να ολοκληρώσω βέβαια, τώρα όχι. Αλλά εξακολουθεί όμως και επιβάλλει κατά σχέσεις και υποθήκες με τα παλιά της προνόμια, όπως σας είπα, τα οποία έχουν καταργηθεί από το 1992. Το αντιλαμβάνεστε. Σύμφωνη. Αλλά και μας λέτε δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι αγρότες πλέον θα μπορούν μέσω των δικηγόρων τους να δραστηριοποιηθούν με τουλάχιστον με αυτό που τους λέτε, δηλαδή που τους ανοίγετε τα μάτια και να φρενάρουν είτε τις υποθηκεύσεις είτε τους πληστηριασμούς. Αυτό μου θα λέτε. Θα μπορούν πρώτα να άρουν τις υποθήκες και τις κατασχέσεις που τους έχουν επιβληθεί από το 1992 μέχρι σήμερα. Ναι, αρκεί βεβαίως να γίνουν δεκτέα η αγωγή. Δεν όχι, κύριε Τζίπερακη, να σας πω κάτι. Όχι, δεν μπορεί ένας που πάει και κατάσχει κάτι παρανόμως να τρέχουν στα δικαστήρια εμείς να βρούμε το δίκαιο μας. Κύριε Αντωνίου. Πρέπει, έχει ευθύνη, πρώτα έχει ευθύνη ο υποθηκοφύλακας και ο συμβολογράφος που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Ξαναλέω, κύριε Αντωνίου, με πολύ νυφαλαιότητα ότι θα πρέπει δικαστική απόφαση να σας συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ σε αυτό. Προφανώς. Τυπικά έχετε δίκιο. Οπότε αλλά, μην βάζετε τους αγρότες ότι μπορούν όχι, αύριο το πρωί να πάνε και να άρουν από εδώ και στο εξής. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Δεν το λέω αυτό, κύριε Λιμπεράκη. Ακούστε να σας πω κάτι. Η παρανομία καμιά φορά θεραπεύεται με την παρανομία και το δίνει το δικαίωμα αυτό ο νόμος και θα σας πω ένα συγκεκριμένο άρθρο του αστικού κώδικα το οποίο λέει ότι όταν κάποιος σου αρπάζει, κύριε Κουίκ, την περιουσία, ένα πράγμα που σου ανήκει, έχεις δικαίωμα πάλι με τη βία να το αφαιρέσεις. Και δεν θυμάμαι ακριβώς το άρθρο, το ξέρει η κυρία Λιμπεράκη. Εδώ όμως μας ήρθε ένα μήνυμα, λέγεται ο κύριος Νικόλαος από Εύβοια. Το διαβάζω επιλέξεις, κύριε Σεκύρη, και μας έχει δώσει και το τηλεφωνό του. Η αγροτική μου δέσμευσε σπίτι 500.000 ευρώ για ένα δάνειο 30.000 ευρώ και βάλαν υποθήκη μου το σπίτι, και βάλαν υποθήκη το σπίτι μου χωρίς να το ξέρω. Ακριβώς. Χωρίς να έχω υπογράψει ακριβώς τίποτα. Άρα. Κύριε Παπαδόπουλε, σας αρέσει αυτό? Πρέπει να μείνουμε από αυτή τη στιγμή. Μην παρεξηγηθούμε, δεν αρέσει σε κανέναν να βρει εκείνο που είναι. Γιατί, μου κάνατε παρατήρηση, γιατί υπερασπίζουμε τα συμφέροντά μου. Τα νόμιμα, κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Αντωνίου, μιλήσατε απαξιωτικά. Επειδή υπερασπίζουμε τα. Ωραία, κύριε Αντωνίου, να μην μιλάμε, να μιλάτε εσείς, να καταργηθούμε. Εγώ να σας πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε. Ωραία, κύριε Αντωνίου, μιλάτε μόνο εσείς. Εγώ να σας πω κάτι. Μην έχουμε απορίες να μας μάθουν. Στη Χαλκίδα και στη Λάρη να ξέρουν ότι έχω αφιερώσει μεγάλο μέρος. Απαγορέψτε και το διάλογο. Μεγάλο μέρος από τη δραστηριότητά μου υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα εργατών, χωρίς να τους ξέρω καν. Κύριε Αντωνίου, μην το πέντε προσωπικά. Εντάξει, απλά και μόνο. Ξέρετε, επάνω να σας πω κάτι. Στο δημοσιογραφικό διάλογο, βεβαίως πρέπει να τίθενται απορίες. Μα ήταν προσωπικό, κύριε Ευκουίκ. Έστω και αν εκλαμβάνονται. Μπορείτε να ρωτήσετε και εσείς προσωπικά θέματα. Όχι, δεν με αφορούν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω. Αν έχω υπερβάλλοντα ζήλο για κάτι άσχετο με τη δουλειά μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα ρωτήσω. Τα συμφέροντά μου, κύριε, τα ηθικά και τα νόμιμα. Είμαι πολίτη πάνω απ' όλα. Δεν είμαι χειρουργό. Είμαι πολίτη, κύριε. Θα αφήσω κάποιον να μου βιάζει την τιμή, την περιουσία και εγώ να κάθομαι απαθής επειδή είμαι γιατρός. Σε αυτό, κύριε Αντωνίου, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αλλά κύριε Αντωνίου, παρακαλώ πολύ, ξέρω ότι έχετε την ευφία να αντιληφθείτε ότι μια πολύ αιχμηρή ερώτηση μπορεί να γίνει και η απάντηση
να βγει θετικότερη από το να πλανάτε μια σκέψη. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο Αντωνίου. Και αυτό έγινε. Λοιπόν, άρα πιστεύω ότι πραγματικά έκανε την κατάλληλη, πολύ αιχμηρά και καλά έκανε ερώτηση ο Τάσος. Συμφωνώ. Για να δώσετε εσείς την κατάλληλη, όπως πιστεύετε, απάντηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα εδώ. Πάντως το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν έγινε καταληπτό, κύριε Κουίκ. Απόλυτα. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή η αγωγή πότε υπευλήθη? Το 2006. Έχει αναβληθεί δύο φορές η πετιότητα της Αγροτικής Τράπεζας. Υπεκφεύγει. Βεβαίως, κύριε Κουίκ. Και ξέρετε τι μου λέει, ναι. Τι. Λέει, τι θέλεις, λέει, να κλείσει η τράπεζα. Και λέω, θα στεναχωρηθώ να κλείσει. Εδώ έχει πιει το αίμα του ελληνικού λαού. Ξέρετε, το ξέρετε ότι έχουν αυτοκτονήσει οι άνθρωποι από αυτή την πρακτική. Επιβάλλει υποθήκες και κατασχέσεις και πληστηριασμούς εν αγνία των αγροτών. Θα πρέπει οι αγρότες, εγώ θα προτείνω κάτι άλλο, να κάνουν από αύριο κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Αυτό είναι άλλο, κύριε Αντωνή. Να έχουν όλο το λαό μαζί τους. Αυτό είναι άλλο. Όχι, εμείς, κύριε Γιβράκη, εγώ θα σας πω τι θα έκανα. Μου επιτρέπετε? Εγώ θα πήγαινα αύριο στο υποθηκοφυλακείο Αταλάντης και θα έλεγα στην υποθηκοφύλακα να σκίσει ενώπιόν μου τα παράνομα. Τις παράνομες αυτές κατασχέσεις και υποθήκες που έχει εγγράψει. Κύριε Αντωνίου, είστε εγώ θα το έκανα αυτό. Πολύ πιο μορφωμένος από μένα. Εγώ δεν μπορεί να πειράζει, έχω και ένστικτα και δεν με έχουν διαψεύσει. Δεν μπορεί να μην γνωρίζετε ότι τα ακίνητα που βγήκαν σε πληστηριασμό πλέον έχουν εντάξει, άλλο και αυτό. Έχουν νέους εντάξει, μιλάω για τις υποθέσεις 20 ετών. Μιλάω για τις κατασχέσεις και τις υποθήκες. Να πάνε στα υποθηκοφυλάκια και να τους υποχρεώσουν να τα ασκήσουν. Δεν θα τρέχουν οι αγρότες 10 χρόνια στα δικαστήρια. Κύριε Αντωνίου, να σας πω κάτι. Εμένα το ξέρω ότι πήγα να μου βγάλω σε πληστηριασμό το σπίτι μου χωρίς να με ρωτήσουν και χωρίς να χρωστάω εγώ τίποτε. Τάσο, εσένα. Εμένα προσωπικά. Τότε γιατί. Λοιπόν, σε σένα, ειδικά. Ναι, εμένα, χωρίς να χρωστάω τίποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, ζούμε σε ένα κράτος το οποίο έχει αποδομηθεί. Ένα κράτος που δεν έχει σεβασμό στον πολίτη. Ένα κράτος που μας θεωρεί όλους παρίες. Λοιπόν, εδώ είναι γενικότερο το θέμα. Δεν είναι μόνο τώρα η δική προσωπική περίπτωση, είναι όλων μας προσωπικές. Μα ακριβώς, δεν είναι μόνο προσωπικό το θέμα. Γι' αυτό το βγάζω κιόλας. Εμείς απόψη, κύριε Κουίκ, με αυτό που είπαμε, που είναι πραγματικά μια βόμβα, κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, αποκλείεται να πουληθεί η αγροτική στην Τρόικα. Με αυτή την εκκρεμότητα. Όσο εκκρεμεί, αυτό το ξέρει και το αντιλαμβάνεσαι κι εσείς. Διότι η περιουσία της αγροτικής είναι οι εγγυήσεις που έχει για τις χορηγίες της, έτσι. Είναι οι υποθήκες και οι κατασχέσεις. Αυτή είναι η περιουσία της. Ας έρθει λοιπόν αύριο η Τρόικα να πει αν της συμφέρει να αγοράσει την αγροτική. Δεύτερον, σώσαμε τις περιουσίες των αγροτών. Και από αύριο θα δείτε, και δεν θα κάνω προβλέψεις και για τη μετοχή της αγροτικής. Κύριε εδώ Αντωνίου, θα τα ανατινάξουμε στον αέρα όλα. Κύριε Αντωνίου, σε άλλες δομές έχετε απευθυνθεί? Τι εννοείται? Σε άλλες δομές, όπως ας πούμε ο συνήγορος του πολίτη, ο συνήγορος του καταναλωτή. Όχι, γιατί έχω μια εμπειρία που είναι. Το Υπουργείο. Όχι, έχω κάνει το εξής, κύριε Γιμπράκη, μετά από απόψε αύριο το πρωί θα καταθέσω μια υπερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα. Διότι εδώ είναι κυβερνήσεις από το 1992 πώς μέχρι σήμερα. Εννοείται μέσω βουλευτή. Μέσω βουλευτή, μέσω του Προέδρου της Βουλής, όπως το έχω κάνει. Όπως το έχω κάνει κιόλας, έστειλα και έχω καταθέσει και μία για την μη ψήφιση της Δανειακής Σύμβασης. Έχω καταθέσει και μία σήμερα, την έχω στείλει στον κύριο. Σας απαντούνε, κύριε Αντωνίου? Έχω πάρει αριθμό πρωτοκόλλου μόνο και μου λένε ότι προχωράει από το ένα στάδιο στο άλλο. Πόσο καιρό τώρα? Είναι από τον Ιανουάριο η πρώτη και έχω πάρει δύο απαντήσεις ότι έχει πλέον πάει στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. Τώρα, επειδή έκανε την για μένα πολύ χρήσιμη ερώτηση η Νίκη, διότι δύο φορές η Αγροτική Τράπεζα σας έχει αρνηθεί την εκδίκαση της υπόθεσης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σας λέει, τι θες τώρα να μας διαλύσεις? Ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι σε μια κατάσταση πανικού από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πανικού, κύριε Κουίκ, και ξέρετε να σας πω τι έχουν κάνει, να αντιληφθείτε. Φτάσαν στον πανικό τους, αυτή την αγωγή την έχω συντάξει εγώ από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι. Από το πρώτο γράμμα μέχρι το τελευταίο και φαίνεται. Κύριε Λιμπράκη, δεν καταλαβαίνει ότι την έχω γράψει εγώ. Λοιπόν, ξέρετε τι κάνανε? Να ακούσει ο κόσμος. Πήγανε και πήραν γνωμάτευση από ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Ακούστε, μια γνωμάτευση για να αντιδικήσουν μαζί μου. Μια γνωμάτευση η οποία είναι για γέλια. Και ξέρετε τι λέει η γνωμάτευση μέσα? Προσπαθεί να νομοποιήσει αυτές τις πράξεις της αγροτικής σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς πριν το 2000. Πριν δηλαδή καταργηθούν τα προνόμια τους. Πάνε δηλαδή να εξαπατήσουν και τους δικαστές. Δηλαδή, τραγελαφικό είναι αυτό, είσαι τρελαίνη. Είναι ένα κράτος μαφιός, το είπα και προηγουμένως. Αισθάνεστε ότι βουλή... απειλείται η βιωσιμότητα της αγροτικής αν δικαιωθείτε, κύριε Αντωνίου? Φυσικά, να κλείσει. Τι δεν θέλουμε, σε τι αποσκοπεί εδώ? Σας ρωτώ, δεν θέτω. Εδώ υπεξαιρούν. Το να κλείσει, ξέρετε τι σημαίνει? Υπεξαιρούν. Ότι γλιτώνουν από τα δάνεια που έχουν όλοι οι αγρότες. Βεβαίως, υπεξαιρούν τις περιπτώσεις. Ξέρετε, να σου πω και κάτι, κύριε Κουίκ, στην επαρχία
η υποθήκη ή η κατάσχεση είναι, δεν είναι μόνο οικονομικός όρος, είναι και στίγμα κοινωνικό. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Έτσι, στιγματίζονται οι άνθρωποι ότι είναι κατασχεμένα τα κινητά τους. Πότε είναι η νέα δικάσιμος, κύριε Αντωνίου? Τι είπατε? Πότε είναι η νέα δικάσιμος? Το Μάιο. Να δούμε αν θα γίνει, γιατί ξέρετε, κάνουν διάφορα κόλπα εκεί μέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, τι κόλπο μπορεί να γίνει που να μην γίνει πια το Μάιο? Τρίτη αναβολή. Τρίτη αναβολή, κύριε Κουίκ. Τα δύσκολα, λόγω ωραρίου υποτίθεται. Να σας πω και κάτι άλλο, να γελάσετε, να εκτονωθεί και λίγο η κατάσταση, να σας το πω, κύριε Κουίκ. Παρακαλώ. Την πρώτη φορά, κύριε Κουίκ, που παρευρισκόμουν εκεί στο ακροατήριο, περιμένοντας την εκδίκαση, μπροστά μου διεξήγεται μια δίκη ενός ιατρικού σφάλματος από κάποιους γιατρούς που είχαν σκοτώσει έναν άνθρωπο. Δεν είχαν σκοτώσει. Και είχαν φέρει, ήταν τα τρία ορφανά εκεί και η χείρα ενός ανθρώπου 47 χρονών, τον είχαν σκοτώσει σε ένα ιδιωτικό κέντρο. Λοιπόν, και είχαν φέρει γιατροί. Είχαν φέρει ένα ψευδομάρτυρα γιατρό, ο οποίος έλεγε τα απίστευτα, ακούστε, δεν έχει σημασία, τα απίστευτα ψεύδι. Και δεν άντεξα. Πήγε 8, 9 η ώρα, 10 η ώρα, σηκώθηκα πάνω. Και επιτέθηκα στο μάρτυρα. Φραστικά. Μέσα, πολυμελές δικαστήριο, μεγάλο, 7 δικαστές. Ξέρετε τι έγινε? Από την αγανάκτησή μου. Και όταν είπα στην πρόεδρο, μου λέει, γιατί το κάνεις αυτό, του λέω, δεν αντέχω άλλο το ψεύδι. Προσβάλλαν και τον νεκρό ακόμα για να αθωώσουν τους εγκληματίες γιατρούς. Και ξέρετε, έγινε, κύριε Κουίκ, με συλλάβανε, με περάσανε από αυτόφορο. Και έφαγα 15 μήνες φυλακή και διατάραξη. Να σας πω κάτι λογικό, διότι η διατάραξη του δικαστηρίου είναι. Ναι, αλλά για ποιο λόγο έγινε η διατάραξη του δικαστηρίου, κύριε? Πάντως σας το λέω. Το ξέρω, αλλά για ποιο λόγο? Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Για ποιο λόγο? Κοιτάξαμε τον τύπο. Είστε πληθωρικός άνθρωπος, κύριε Αντωνίου. Είπατε. Είστε πληθωρικός άνθρωπος. Να δούμε με μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, γιατί προφανώς. Εμείς πάντως έχουμε μήνυμα. Όσα λέτε. Για ποια λέτε, κύριε Αντωνίου? Μα είναι ρητρία. Κοιτάξτε, κυρία. Σύμφωνοι, κύριε Αντωνίου, σύμφωνοι. Την είδα και τη διάβασα. Ωραία. Το 2000, λοιπόν, ο νόμος λέει ρητά, κύριε Κουίκ, ότι καταργούνται τα δικονομικά προνόμια της αγροτικής. Μας τα εξηγήσατε, κύριε Αντωνίου. Ωραία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, ας πούμε. Ας την απόφαση δική μου. Η απόφαση θέλει η δική μου υπόθεση και των άλλων θέλει η δικαστική απόφαση. Κύριε Αντωνίου, ακούστε εδώ πέρα. Οι επόμενες όμως υποθήκες και κατασχέσεις δεν μπορούν να γίνουν πλέον. Αυτές που θα την κάνουν οι συμβολιογράφοι. Αυτές που έγιναν από τότε που καταργήθηκαν τα προνόμια είναι στον αέρα, δεν ισχύουν, μας λέτε. Θέλει δικαστική απόφαση όμως, βέβαια. Έτσι. Μας θέλει δικαστική απόφαση. Λέω από εδώ και στο εξής. Μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και πάει και ναι, εντάξει. Από εδώ και στο εξής όμως, κύριε Κουίκ, θα πρέπει οι αγρότες να πηγαίνουν και να προειδοποιήσουν τις συμβολιογράφους και τους υποθεγωφύλακες. Μην τυχόν και το κάνουν, διότι θα έχουν και ποινικές ευθύνες. Όχι μόνο αστικές και πειθαρχικές και ποινικές. Κύριε Αντωνίου, είναι σαφές ότι απόψε μας ανοίξετε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Τεράστιο. Πρέπει να σας πω και κάτι, ότι από πλευράς κόντρα ειδοποιήθηκα, τώρα αναφέρομαι στους επικεφαλείς του καναλιού, ότι το θεωρούν τόσο σημαντικό αυτό που λέτε, ώστε θα το συνεχίσουμε και με ρεπορτάζ, δεν θα αφήσουμε έτσι, και θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας για να οδηγηθούμε, αν θέλετε, και με πιο επίσημη νομική εκπροσώπηση στο θέμα αυτό. Δεν λέμε ότι δεν το έχετε τεκμηριωμένο, αλλά αντιλαμβάνεστε όμως ότι για να βοηθήσουμε θα πρέπει να το δέσουμε και με νομικούς πλέον. Ας έρθει η Τρόικα, λοιπόν, μολόν λαβέ. Ας έρθει να πάρει την Αγροτική Τράπεζα και τις περιουσίες των αγροτών. Διότι, κύριε Κουίκ, το ξέρετε, πριν από λίγους μήνες έγινε μια αξιολόγηση των τραπεζών, τεστ αντοχής. Η μόνη τράπεζα που δεν το πέρασε υποτίθεται ότι είναι η Αγροτική. Ξέρετε γιατί το κάνανε αυτό? Για να την απομειώσουν την αξία της και για να πάρουν τις περιουσίες των αγροτών. Εγώ δεν θα το έβγαζα αυτό, γιατί το είχα ξεχάσει κιόλας, ούτε και με ενδιέφερε, αλλά το έβγαλα τώρα όμως, που στο εξωτερικό ήμουν και έμαθα ότι προαλήφεται, ξερογλύφεται η Τρόικα να την πάρει την Αγροτική Τράπεζα. Μια που μιλάμε για υποθήκευση. Από ό,τι γνωρίζω, στείλατε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Πετσάλνικο, ναι, και τον ρωτάτε για την εμπράγμονη εξασφάλιση της κάθε δόσης του δανείου. Ακριβώς. Που μας δίνουν. Σωστό? Ακριβώς. Ερώτηση. Γιατί το κάνατε αυτό, με ποιο δεδομένο? Από τη στιγμή που εμείς υπογράψαμε μνημόνιο και ταμιακή και δανειακή σύμβαση, ζητήσαμε και αλλάξαμε, δηλαδή εξαιρέσαμε από το αγγλικό δίκαιο τις παραγράφους εκείνες οι οποίες προάσπιζαν τα περιουσιακά μας συμφέροντα, γιατί αυτό έβαζε το αγγλικό δίκαιο μέσα. Και πλέον έχουμε αποδεχθεί με μία υπογραφή Παπακοσταντίνου ότι τα πάντα είναι υποθηκευμένα έναντι του μνημονίου. Άρα τι πιο εξειδίκευση αυτό θέλετε? Αυτό νομικά, κύριε Κουίκ, θα μας επιβεβαιώσει και η κυρία Λιμπεράκη, είναι αόριστο. Έτσι, το ότι υποθηκεύουμε τα πάντα είναι αόριστο. Δεν στέκει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο θα πρέπει
να προσκομιστεί συγκεκριμένη υποθήκη, κύριε, σε συγκεκριμένο ακίνητο. Να σας ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα και εμείς, ναι, και οι τηλεθεατές μας. Ναι. Αυτόν τον ισχυρισμό τον προβάλλεται με ποια σκοπιμότητα? Ότι αν, ας πούμε, κάποια στιγμή δεν ανταποκριθούμε και χρειαστεί να προχωρήσουν σε κατάσταση να ξέρουμε τι δικαιούνται να πάρουν αυτό τον συλλογισμό. Αφενός και αφετέρου τι έχουν κάνει. Εδώ δεν είναι δική τους περιουσία αυτή που έχουν υποθηκεύσει. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι σε κάθε εκταμίευση δανείου έχουμε ήδη βάλει στο υποθηκευτικό φυλακείο της Τρόικας κάποια κομμάτια της ελληνικής επικράτειας? Αυτό πιστεύω, και είναι τόσο λογικά και νομικά αυτό σωστό και λογικό, που έλεγε ο Αριστοτέλης ότι ο λογικός συμπερασμός έχει αποδεικτική ισχύ γεγονότος. Όταν ένας λογικός συμπερασμός είναι ακράδαντος, έχει αποδεικτική ισχύ στο δικαστήριο ως γεγονός. Εγώ ερωτώ, δεν είναι εδώ στο μνημόνιο, έχω δει αυτό τον όρο εδώ, λέει γενικά, όπως είπε και που είπε εσείς, ότι έχουμε υποθηκεύσει τα πάντα. Ναι, κατάσχονται και τα ακατάσχετα. Και τα ακατάσχετα. Όμως σε κάθε εκταμίευση που υλοποιείται πλέον η δανειοδότηση, είναι λογικότατο και αναγκαστικό, θα πω, ότι θα πρέπει να υποθηκεύονται πάνω στην κάθε δόση και ένα συγκεκριμένο ακίνητο. Και να είστε εδώ και θα με θυμηθείτε ότι έτσι έχει γίνει και ψάξτε το, κύριε Κουλή. Και μας το κρύβουνε. Φυσικά, τι προσδοκάτε. Εδώ μας κρύβαν το μνημόνιο, κύριε Κουλή. Κύριε Αντώνη, ποια λογική να γίνει αυτό? Θέλω να πάω, φτάσουν σε λογική κατάσχεση. Από τη δανειακή σύμβαση μπορούν να επιλέξουν τα τότε ποιο συμφέρονται. Υποθήκη όμως δεν είναι εμπράγματι εξασφάλιση. Σαφώς είναι, αλλά σας ξαναλέω ότι με τη δανειακή σύμβαση μπορούν να έρθουν και να κατασχέσουν οτιδήποτε. Αφού μπορούν να το κάνουν όμως, να το συγκεκριμενοποιήσουν, να έχουν μια υποθήκη, ένα εμπράγματι ασφάλεια σε συγκεκριμένο. Το ζήτημα είναι ότι εσείς την επιστολή την κάνατε στον κύριο Πετσάλικο. Όχι, επερώτηση είναι. Ναι, ναι, ερώτηση είναι, και από εκεί και πέρα περιμένετε να σας απαντήσει. Αλλά θα πρέπει όμως να κινηθούν και άλλα κανάλια, να δούμε τι έχουν κάνει. Μην το περιμένετε, κύριε Αντωνίου. Εντάξει, κύριε Κοϊκ, το ξέρω. Μην το περιμένετε, δεν υπάρχει περίπτωση καλό κανάλι. Δεν είμαι αφελής, για την ιστορία τα κάνω. Κάπου να υπάρχουν αυτά σαν ιστορικά ντοκουμέντα. Σωστό. Ένα τελευταίο. Το οποίο έχει να κάνει με την εξέλιξη της δικής σας της πρωτογενού ιστορίας. Όχι. Ρωτάω για τον κύριο Πρωτόπαπα, τι είναι αυτό? Αυτό είναι άλλη βόμβα. Δηλαδή, ο κύριος Πρωτόπαπας, λοιπόν, και έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον, τον Αύγουστο βγήκε στο Μέγα Σαββατοκύριακο, στους δύο δημοσιογράφους, τον κύριο Αναγνωστάκη και τον κύριο Χασαπόπουλο. Σωστό. Παρουσία της κυρίας Κανέλη. Και τον λιδωρούσαν και οι τρεις, γυκνά τον λιδωρούσαν, ότι έχουμε παραχωρήσει με το μνημόνιο την εθνική μας κυριαρχία σε ξένες δυνάμεις. Δηλαδή, όταν λέω λιδωρούσαν. Ναι, του ταχώνανε. Ναι. Και ο κύριος Πρωτόπαπας, κάθιδρος, είπε το εξής απίστευτο, το οποίο το έχουν πει κι άλλοι, αλλά από κάπου έπρεπε να αρχίσω. Είπε, ναι, λέει, ομολογώ ότι έχουμε παραχωρήσει ορισμένες αρμοδιότητες εθνικής κυριαρχίας σε ξένες δυνάμεις. Ακούστε, αρμοδιότητες, ΣΥΚ. Άποψη, αλλά το κάναμε, λέει, διότι δεν είχαμε άλλο δρόμο οικονομικό να διαβούμε και θα απεινούσε η χώρα κτλ. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Κουίκ? Σημαίνει ότι προσπαθεί να δικαιολογήσει την εσχάτη προδοσία για ένα δίθεν οικονομικό πρόβλημα. Να τη δικαιολογήσει και μάλιστα έτσι. Κύριε Αντωνίου, δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε Αντωνίου, μισό λεπτό, γιατί νομίζω ότι ως εδώ καλά τα λέγαμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι τώρα υπερβάλλεται κάπως. Για να δούμε στο θεάτρο ποιος θα φέρει. Δηλαδή, αν ένας Έλληνας πολίτης είναι υπέρ του μνημονίου και υπέρ αυτής της κατάστασης, θα τον τρέχετε στην εξωτερική. Ο Έλληνας πολίτης όχι ότι δεν ξέρει. Ο Πρωτόπαπας όφιλε να ξέρει και το ξέρει. Ο Πρωτόπαπας, λοιπόν, δεν έχει άγνοια νόμου. Δεν μπορεί να επικληθεί άγνοια νόμου όπως Έλληνας πολίτης. Ο Πρωτόπαπας, λοιπόν, ξέρει και οφείλει να ξέρει σε κάθε περίπτωση ότι αυτό που λέει ο νόμος, κύριε Κουίκ, είναι αδιανόητο να δικαιολογήσει την εσχάτη προδοσία για οποιονδήποτε λόγο. Και βρίσκεται ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Πρωτόπαπας, οι Κατσέλη, το κάνουνε, ας τολμήσει να το ξανακάνει πάλι από αύριο. Θα πέφτουνε βροχή μηνύσεις και θα μου πείτε, Αντωνίου, ποινικοποιείς την πολιτική. Μα αφού η πολιτική έχει καταντήσει έγκλημα, κύριε Κουίκ, πώς αλλιώς παράγεται τίποτα άλλο? Μας ήρθε ένα νέο μήνυμα από την κυρία Παναγιώτα, έχω το επίθετό της, με τα τηλέφωνά της, από τους αμπελοκήπους, λέει, και εμένα μου βάλαν υποθήκη το μαγαζί μου για 45.000 ευρώ χωρίς να το γνωρίζω. Μου είπαν ότι είχαν δικαίωμα να το κάνουν, ναι, χωρίς να με ενημερώσουν. Πήγα να το μεταβιβάσω στο παιδί μου και έτσι το έμαθα. Δηλαδή, μας κάνει ένα-ένα αυτά τα πράγματα που λέτε. Γίνονται. Ένα τελευταίο, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Αντωνίου, έχει να κάνει με το θέμα της εξέλιξης της ιστορίας της πρωτογενούς, δηλαδή της μηνυτηρίου αναφοράς που έχετε υποβάλει και που έχετε ήδη εξεταστεί ως μάρτυρας από τον ανακριτή στη Χαλκίδα. Πού βρίσκεται, σε τι φάση είναι?
κύριε Κουίκα, ουσιαστικό τίποτα ακόμα. Απλώς έχουν αρχίσει και καλούνται οι μάρτυρες κατηγορίας που έχω προτείνει εγώ. Στο στάδιο αυτό, αλλά πάντως πρέπει να οφείλω να πω ότι γίνονται με ταχύτατους ρυθμούς, δηλαδή απίστευτους ρυθμούς για την εμπειρία που έχουν των ελληνικών δικαστηρίων, που αυτό λέει πάρα πολλά. Κύριε Αντωνίου, την τελευταία φορά που φιλοξενηθήκατε. Όχι μηνυτήριο αναφορά, μήνυση. Έχει διαφορά. Μήνυση έχω κάνει. Μάλιστα, μήνυση. Μήνυση, ναι. Κύριε Αντωνίου, την τελευταία φορά που φιλοξενηθήκατε εδώ στο Contra Channel, μας είχατε πει ότι είχε δοθεί μια προθεσμία, αν θυμάμαι καλά, Τέρενς, για να απολογηθεί είτε να εξεταστεί, νομίζω, ο Πρωθυπουργός, ο Καθού. Όχι, και μας λέγατε ότι δεν ξέρετε αν θα γίνει με υπόμνημα ή αν θα γίνει με απόφαση. Ναι, αφού ολοκληρωθεί πρώτα η εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας, μετά θα κληθούν οι. Εάν το κρίνει βεβαίως και δεν το βάλει στο ναι. αρχείο η δικαιοσύνη, έτσι. Εντάξει. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε ζητήσει να κληθούν και οι αλλοδαποί, δηλαδή οι εκπρόσωποι της Τρόικας. Να κληθούν τουλάχιστον ως μάρτυρες, αν και τους έχω μηνύσει. Και εκείνους. Φυσικά, ονομαστικά. Είναι και το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είστε ο πρώτος Έλληνας ο οποίος στρέφεται και εναντίον της Τρόικας. Φυσικά, ονομαστικά τους έχω και με τις διευθύνσεις των έχω, κύριε Κουίκ. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Δούνου του, καθώς και αυτούς εδώ τους τρεις γκάγκστερ που έρχονται. Ονομαστικά, τον Όλι Ρεν, όλους αυτούς. Το Στροσκάν, όλους. Ονομαστικά, με τις διευθύνσεις των στη Νέα Υόρκη. Καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι μία από τις Τρόικα, είναι η εκπρόσωπος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκπρόσωπος των κρατών. Μέσα στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριλαμβάνεται και η Μαρία Δαμανάκη. Αυτό που έχω ξεχάσει, θα τον κάνω, είναι αυτός εδώ. Ο Ρουμελιώτης, που είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Διεθνές Ταμείο. Ο Ρουμελιώτης, ο πρώην υπουργός και αντιφυπουργός. Ο οποίος, κύριε Κουίκ, τι λέει κάθε μέρα στις εφημερίδες, τρομοκρατεί τον ελληνικό λαό. 15-20 χρόνια. Μπράβο. Και όχι μόνο αυτό, λέει ότι δεν θα αποφύγετε. Ακόμα έχει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Η χρεοκοπία έχει γίνει, το ξέρετε. Είναι ήδη στην εκτέλεση η χρεοκοπία. Έχουμε επαναγοράσει ήδη η Κεντρική Τράπεζα τα ελληνικά ομόλογα με 30% έκπτωση. Αναγκαστικά, κύριε Κουίκ. Αυτό σημαίνει επίσημη χρεοκοπία. Ποιο κανάλι το λέει, κύριε Κουίκ? Να σας πω και το τελευταίο, κύριε Κουίκ. Υπάρχει ο γκεμπελισμός της σιωπή στα κανάλια. Ο γκεμπελισμός και ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος τον ασκεί αυτό. Και είναι, δεν θέλω να πω το όνομά του, αν μου το επιτρέψει, θα το πω στον αέρα. Ο Χίλιος Χατζηνικολάου. Ο γκεμπελισμός της σιωπής. Λέει ένα πράγμα και αποκρύπτει 100 που οφείλει να τα πει. Ο Νίκος. Εγώ θα σας έλεγα και δεν τον υπερασπίζομαι επειδή είναι από τους καλούς μου, τους φίλους και από τους συναδέλφους που τιμώ. Αλλά ήθελα να πω ότι είναι από εκείνους οι οποίοι πραγματικά κάνουν την πλέον μαχόμενη στα παράθυρα των 8 δημοσιογραφία. Όχι, και κάνετε αυτό, λάθος. Κύριε Αντωνίου, κάνω λάθος. Είναι εκπαιδευμένη η άποψή μου. Ένα για να αποκτήσει εγκυρότητα. Όχι. Μία δεν κολώνει σε τίποτα. Είναι εκείνος ο οποίος έχει οδηγήσει πολλές φορές. Πώς το λένε, σε σοκ. Αφήστε να ακούσουν, κύριε Λιμπεράκη, μην δυσανασχετείτε. Η τρέμη δεν είναι επικίνδυνη γιατί κανείς δεν την πιστεύει πλέον. Κύριε Αντωνίου, νομίζω ότι εδώ πια ξεφύγαμε. Έχετε το απόλυτο δικαίωμα να τους κρίνετε. Δεν έχω καμία αντίρρηση, όπως μπορεί να κρίνετε και εμένα. Και εμένα μπορεί να με κρίνετε. Και εμένα, το λέει ο νόμος, το 367. Αλλά ειδικά όμως. Το 367 για δίνει το δικαίωμα να μου πείτε και εμένα ότι δεν είμαι καλός γιατρός. Πώς θα το κάνουμε? Ναι, σύμφωνοι. Λοιπόν, δημόσια πρόσωπα είναι κρίσης για το επάγγελμά τους. Νόμιμα το κάνουμε και εγώ αναφέρομαι στο επάγγελμά του. Ότι δεν το κάνει, δηλητηριάζει τον ελληνικό λαό, κύριε Μπρι. Μία κυρία που το τηλέφωνό της τελειώνει σε 258. Το έκλεισε λέγοντας τον ογκολόγο τον έχετε για να καλύψετε τον τηλεοπτικό χρόνο, μας έχετε πρίξει με τις υποθήκες του. Εντάξει, άμα δεν σας αφορά εσάς και δεν είστε αγρότησα, είναι τόσο σοβαρό το θέμα ώστε αφορά άλλους, κυρία. Και δεν τον έχουμε εδώ για να καλύψουμε τον τηλεοπτικό μας χρόνο, διότι έχουμε ένα θεματολόγιο γεμάτο και πολλά θέματα θα μείνουν για αύριο, αγαπητή κυρία. Το τηλέφωνο σας παραλαμβάνω τελειώνει σε 2.58. Δεν λέει κάτι αυτό. Γιατρέ, ούτε καν το άκουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.